Νέα αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στην κυβέρνηση και Ακέλα από τη μία και Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο από την άλλη. Δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου σε δύο εφημερίδες προκάλεσαν την έντονη αντίδραση τόσο της κυβέρνησης όσο και του Ακέλα. Μία συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου στην εφημερίδα Αλήθεια και μία στην εφημερίδα Καθημερινή ήταν η αρχή για να ξεσπάσει η νέα αντιπαράθεση. Ιδίως στη συνέντευξη προς την Καθημερινή, ο Κύπρου Χρυσόστομος ερωτηθείς για τις προεδρικές του 2008, ανέφερε ότι ουδέποτε θεωρούσε ότι ο Δημήτρης Χριστόφιας θα ήταν πρόεδρος λύσης. Πρόεδρος διάλυσης μπορεί να ήταν. Κάτι που αποδείχθηκε με τις προτάσεις που κατέθεσε στο τραπέζι των συνομιλιών. Αλλά λύσεις όχι. Διότι η λύση δεν εξαρτάται από εμάς, δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος. Ρωτήθηκε επίσης αν θα ήταν ευτυχής σε περίπτωση που στις επόμενες εκλογές είχε να επιλέξει μεταξύ Χριστόφια και Αναστασιάδη. Αν δεν υπάρξει αλλαγή γραμμής και μείνουν τα κόμματα αυτά στις σημερινές θέσεις τους, ασφαλώς και όχι. Θα είμαι ο δυστυχέστερος των ανθρώπων, δήλωσε ο Κύπρου Χρυσόστομος, ο οποίος μιλώντας το πρωί στα αποκαλυπτήρια πεσόντων του Κοντεμένου, δήλωσε ότι στόχος είναι η εξέβρεση μιας ορθής και δίκαιης λύσης. Χωρίς στρατεύματα εισβολής και επίκους, χωρίς εκπεριτροπής προεδρία, κάθε άνθρωπος και μια ψήφος, ελεύθερα, τίμια και δημοκρατικά, μια λύση που θα εξασφαλίζει ιστοδιεινεκές την ελευθερία και την εθνικοθρησκευτική επιβίωση του λαού μας. Δεν είμαστε ενάντια στους Τούρκους. Αντίθετα, θέλουμε να ζήσουμε ελεύθερα και ειρηνικά μαζί τους. Είμαστε όμως ενάντια στην κατοχή και επιθυμούμε την απελευθέρωση το συντομότερο δυνατό, δήλωσε ο Κύπρο Χρυσόστομος. Η αντίδραση ήρθε μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αρνείται να συμμετάσχει στην επιχείρηση εκφυλισμού της πολιτικής ζωής, στον εξευτελισμό των ανθρώπων που ασχολούνται με την πολιτική και στο ρεζίλεμα της κυπριακής δημοκρατίας στο διεθνή χώρο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συνεχίσει να ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα του τόπου, προβαίνοντας ταυτόχρονα και σε μια έκκληση ενότητας και συνένεσης. Αλλά και περιορισμού του καθενός στα καθήκοντα που απορρέουν από το αξίωμα που κατέχει και που τον εντέταξε ο λαός και η πολιτεία. Αυτό έχω να δηλώσω αναφορικά με την συνέντευξη του προκαθήμενου της Εκκλησίας. Με γραπτή ανακοίνωση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, το ΑΚΕΛ εξέφρασε λύπη για την ομολογία, όπως αναφέρεται, του Αρχιεπισκόπου Κύπρου για εμπλοκή του στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Η με έντονο και απροκάλυπτο τρόπο παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου στην πολιτική και την κομματική ζωή του τόπου βλάπτει το θεσμό της Εκκλησίας, τον οποίο ο ίδιος έχει θεσμική υποχρέωση να προασπίσει, αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΑΚΕΛ.